8 μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και οι διεργασίες καλά κρατούν σε ολόκληρη την Κρήτη, με τους πρώτους δημάρχους να ανακοινώνουν τις νέες υποψηφιότητές τους και κάποιους να κρατούν ακόμα κλειστά τα χαρτιά τους. Η δήλωση για την υποψηφιότητα του Γιάννη Μαλανδράκη στις επόμενες εκλογές, χωρίς όμως να ανακοινώσει το Δήμο, προκαλεί νέο κύκλο παρασκηνίου και σεναρίων στον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, στα Χανιά. Τον Αύγουστο του 2022 είχαμε μία συνάντηση από αυτές που κάνουμε πάντα εργασία στη Δημοτική Ομάδα, όπου είχαμε μεταφέρει, τουλάχιστον ό,τι με αφορούσε εμένα, το θέμα των όποιων αποφάσεων για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και οτιδήποτε άλλο, για τον Φεβρουάριο του 2023. Μέσα στους επόμενους μήνες θα ανακοινώσει τις προθέσεις του και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Θεοδόσης Καλατζάκης, όπως τόνισε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, λέγοντας ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε εκλογολογία τώρα... Δεν είναι εκλογολογία, είναι πρόθεση. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει την Ιεράπετρα, είστε ο πρώτος πολίτης της Ιεράπετρας. Να ανοίξεις μια συζήτηση για τις εκλογές του Οκτωβρίου θα δημιουργήσει πρόβλημα τουλάχιστον σε εμάς τους εκλεγμένους. Έτοιμοι να διεκδικήσουν εκ νέου τους δήμους τους είναι ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης και Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε εκ νέου στις εκλογές του Οκτώβρη του 2023 το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Άρα ναι, προχωρούμε και την επόμενη πενταετία. Η σύγκληση της Δημοτικής Ομάδας θα κρίνει και την απόφαση του νυν Δημάρχου Βιάννου, Μινά Σταυρακάκη. Όλα τα θέματα θα τεθούν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, στη Δημοτική Ομάδα.